Να σας πάρω λίγο από τον Α και να σας πάω στο Μέγκα. Αχ, πήγαινε στο Μέγκα. Ωραία. Χθες λοιπόν οι τηλεοπτικοί συντάκτες λάβαμε μία αλλαγή προγράμματος από το Μέγκα που μας γνωστοποιούσαν ότι από την ερχόμενη Δευτέρα η εκπομπή της Ελεονόρας Μελέτη θα βγαίνει στον αέρα στις 8 και όχι στις 8 παρά 20. Όπως μικραίνει, δηλαδή 20 λεπτά. Κατά 20 λεπτά την κόβουν σε εισαγωγικά, δηλαδή μικραίνει η διάρκεια της εκπομπής. Ναι. Και επεκτείνεται η εκπομπή Κοινωνία Ώρα Μέγκα. Όλα αυτά γίνονται λόγω προγραμματισμού. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι και το Κοινωνία Ώρα Μέγκα είναι μια εκπομπή που πηγαίνει πολύ καλά. Υπάρχει πολύ έντονη πολιτική επικαιρότητα, κοινωνικά ζητήματα. Οπότε είναι λογικό κατά μία έννοια να συμβαίνει. Όμως θα πω ότι σε μία στιγμή και σε μία περίοδο που το Μέγκα βάλει τα αρκετά για την πρωινή ζώνη, ναι, αυτή η κίνηση σίγουρα ρίχνει λάδι στη φωτιά. Η Ελεονόρα ξέρουμε πώς το είπε και γιόρτασε το όνομά τη. Ναι, παιδιά, να είμαστε ειλικρινείς. Η αλήθεια είναι ότι η Ελεονόρα είναι ένας άνθρωπος που όλοι εκτιμούμε πολύ για τον επαγγελματισμό της. Σε μια χρονική στιγμή που πραγματικά το Μέγκα σχολιάζεται πάρα πολύ για το τι θα γίνει στην πρωινή του ζώνη. Είχε γίνει και πέρσι, Κατερίνα, νομίζω. Κάποιες φορές. Είχε γίνει και πέρσι. Είχε γίνει και πέρσι. Αλλά σε ώρα δεν είχε γίνει πέρσι. Ναι, ναι, ήταν εκλογές. Δεν υπάρχουν βέβαια εκλογές. Έχει ευρωεκλογές. Το Μάιο, τον Ιούνιο πότε. Ξέρουμε τι θα περιορίσουν στην εκπομπή. Διάφορα πράγματα ακούγονται. Φαντάζομαι και έμαθα κιόλας ότι το κομμάτι του Τάκη Χατζή που βγαίνει και λέει έτσι λίγο το πιο ενημερωτικό κομμάτι θα περιοριστεί. Απλά ο ανταγωνισμός είναι τόσο μεγάλος με το Happy Day που ξεκινάει το Happy Day παρά 20, πολλές φορές και μισή. Ναι, δεν το ευνοεί τώρα. Δεν έπρεπε να μείνει στην εκπομπή. Γι' αυτό το λέω. Ότι είναι λάδι στη φωτιά όλα αυτά. Κατερινάκη, σ' αφήνω γιατί ξέρω ότι πρέπει να ετοιμάσει το που φαίνω σε γιορτά. Όλα. Έτοιμα θα σας τα έχω. Αγάπη. Έχει φέρει και αφρόδιση. Ξέρω, καλέ. Θα περάσουμε τέλεια.